Καλησπέρα φίλοι και φίλες, εδώ είναι και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 14ο επεισόδιο του Dark Souls 3. Μπορεί να δείτε κάτι διαφορετικό στην κάμερα σήμερα, έχω αφήσει τα μαλλιά μου κάτω. Ναι, μπορεί να τα δώσω. Και έτσι και αλλιώς περισσότερες φορές είναι λίγο χάλια, έτσι. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε έρθει στο bonfire των Abyss Watchers, εδώ πέρα λοιπόν στο World of Sacrifices, και προχωράμε στην επόμενη περιοχή του game, η οποία είναι το Catacombs of Carthus. Δεν πρέπει να τον μπερδεύσουμε το Catacombs of Carthus με τον Carthus στο League of Legends. Μπαίνοντας μέσα, συναντάμε τον πρώτο μας εχθρό, ο οποίος βλέπουμε ότι ψοφάει αρκετά εύκολα. Αλλά θα απομακρυνθούμε για αρχή και θα δούμε ότι ξαναγεννιέται. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι εχθροί μέσα στο... μέσα αυτή την περιοχή, οι οποίοι ουσιαστικά ξαναγεννιούνται, έτσι. Μεγάλη προσοχή. Και ερχόμενοι εδώ κατευθείαν βλέπουμε ένα item, το Carthus Rouge. Το Carthus Rouge είναι ουσιαστικά ένα consumable που είναι buff για τα όπλα, το οποίο ανεβάζει το build-up του bleed. Το bleed, για εσάς που δεν το έχει καταλάβει, όταν κάνουμε bleed σε κάποιον γεμίζει μία μπάρα και όταν αυτή η μπάρα γεμίσει στο full τρώνε πλέον damage. Εσύ, κάτω την ασπίδα σου. Easy. Nice. Λοιπόν, θέλω να εξερευνήσω όλη την περιοχή. Ουσιαστικά μπορούμε να πετύξουμε εδώ πέρα κάτω, άμα πάρουμε την ανάλογη φόρα. Για να. Για να κόψουμε λίγο δρόμο. Ξαναγεννιούνται αυτοί. Ούτε που θυμάμαι. Μπορούμε να πάρουμε φορά και να επιδείξουμε εδώ πέρα, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Γιατί, okay, όπως είπα, είναι shortcut, αλλά είναι λίγο early ακόμα για να παίρνουμε shortcut, θα χάσουμε πολλά πράγματα. Για να δούμε λοιπόν. Μεγάλος αριθμός επιλογών για μέρη να πάμε. Θα επιλέξω να αρχίσω να έρθω από εδώ. Υπάρχει ένας σκελετός ο οποίος του λείπει ένα χέρι και ένα πόδι. Περίεργα πράγματα. Δεν πειράζει. Θα ξαναγεννηθείς εσύ. Μάλλον όχι. Πρώτα. Είναι καλό να κρατάμε εδώ πέρα την ασφάλεια μας πάνω, γιατί το damage είναι μεγάλο. Ούψ, καλά σε άκουσα. Ωραία. Τουλάχιστον αυτοί οι εχθροί κάμουν είναι με αρκετά καλό damage και έχουν κόμπος και το καθεξής, αλλά πεθαίνουν αρκετά εύκολα. Έλα. Ου! Όντως! Με έκανε πάρει ο ακέφαλος σκελετός δηλαδή. Έπρεπε να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Anyway, έχουμε μπροστά μας ένα item. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Όχι στο σημείο συγκεκριμένο που βρίσκομαι, αλλά γενικώς στο μέρος που βρίσκομαι, γιατί υπάρχουν πολλές φαγίδες. Δεν θα με χαλάγει να πεθάει εκεί πέρα κάτω για να πάρω αυτό το πράγμα, αλλά λογικά μπορούμε να κατέβουμε και από τις σκάλες, έτσι. Ναι, μπορούμε. Αλλά για αρχή, για να δούμε, έχουμε χάσει τίποτα εδώ πέρα. Όλο κάτι θα έχει μείνει. Εδώ φάγαμε το σκελετό με το τόξο. Αυτό είναι παγίδα λοιπόν. Κάνει reset. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε αφήσει κάτι άλλο εδώ πέρα πάνω εκτός από το ίδιο δρόμο για να κατέβουμε κάτω. Γιατί φάγαμε τα μάτια από αυτή τη μικρή πτώση πλάκα μας κάνεις. Έρχομαι. Bullshit. Το καλό με αυτούς είναι ότι μπορούμε να τους ξεκινήσουμε τα κόμπος. Έτσι. Hello. Υπόψη είναι αυτό το σημείο. Δεν το έχω φτάσει στο άλλο με το gameplay, έτσι. Ό,τι θα δείτε από μένα είναι
original gameplay αυτή τη στιγμή. Ου, Bloodlust. Αυτό λοιπόν ήταν το Bloodlust. Fuck. That's a lot of damage, dude. That's a lot of damage. Δεν το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά αυτό. Αυτή τη φορά να δοκιμάσουμε να τους κάνουμε εμείς το drop. Έλα, άλλο ένα. Άλλο ένα. Nice. Ήταν λίγο αργία αυτή. Κρύβεται από το δώρο. Δύο το κάνει charge. Οκ. Δεν μας χαλάει. Κοιτάξτε, αυτός ήταν ένα charge και ένας Carthus Rouge. Δεν μας χαλάει το ότι τα σκόνουμε τσάμπα αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα. Έχω την εντύπωση ότι χάνουμε πράγματα άμα δεν κάνω το πήδημα εκεί πέρα κάτω. Εκεί πέρα βασικά. Έχει περισσέψει κάτι εδώ πέρα μέσα. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνω εδώ. Ουπς. Πολύ ενδιαφέρον. Okay. Αυτό δούλεψε μια χαρά. Friend ahead. Friend. Δεν ξέρω κατά πόσο τον πιστεύω με αυτό. Α, ποιος χώρος. Αυτός είναι ο τύπος που δεν μίλαγε πριν. Α, όχι, η Άνδρη. Oh, hello. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by. I've not been able. Yes, I. Horace is a valiant. He's probably searching for me, right? If you happen upon that, I remain and will lay prism stones to guide. Please send him my word. May the flames guide you. Okay. Μας λέει λοιπόν ότι έχει χάσει τον Χόρας. Oh. Τι ακριβώς. Πού. Πού τη στόχο έχουν οι τύποι. Ένα ωραίο ετοιμάκι και θα ανεβούμε πάλι πάνω. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι είτε πολύ χαζό είτε θα δουλέψει. Που, παρά λίγο να μην δουλέψει. Ops. Παρά λίγο έτσι. Αυτός είναι ο χώρος εκεί πέρα. Όχι, αυτό είναι ένα random mob. Το κάνω εδώ. Terrorist battle and then luring it out. Α, αυτός θα μας λέει να τον σκοτώσουμε από εδώ πέρα. Hello. Πολύ θόρυβη. Αυτόν πρέπει να τον σκοτώσω όσο προλαβαίνω. Αγιά! Κάτως πάρω μας το ενδιαφέρον και χρήσιμο. Ωψ, σε ξανασκόνησε. Θέλει καλά που υπάρχει ο ήχος. Τι γράφει εδώ. Strike ahead. Μυστικός στίχος. Nice. Άρα ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι. Λογικά εδώ πέρα κάπου τριγύρω. Μπορούμε να το κάνουμε backstab. Αμφιβάλλω. Ου. Μ' αρέσει πως παίζει αυτό το πράγμα. Όντως χτύψα τοίχο. Sorry. Ωραίο. Μ' αρέσει. Τι μου έρχεσαι. Κούκρι και θα την ετσάρντ. Οκ. Κούκρι, κούκρι. Και ένα σάρτζεμ. Nice. Το ήθελα το ένα σάρτζεμ. Να το βάλω σε κάποιο όπλο. Τι έχουμε εδώ. Could this be hidden path. Ναι, my friend. Έχει πολλά σημεία εδώ πέρα τριγύρω, έτσι. Τι ακριβώς παίζει εδώ. Careful. Τι έχουμε εδώ. Και μια σκάλα. Could this be a shortcut. Hello, my friends. Είμαι κακός. Οκ. Okay. Το shortcut ήταν ουσιαστικά το πήδημα που έκανα. Οκ, οκ, οκ. Δεν μας χαλάει. Συνεχίζουμε από εδώ λοιπόν.
Μόλις έκανα ένα τεράστιο κύκλο, μου φαίνεται. Oh well. Που εδώ πέρα δεν θυμάμαι, είχε κάτι. Εδώ είναι η... η γυναικούλα, νομίζω. Ναι. Και τώρα κάθε φορά που θα φεύγει από εδώ πέρα θα αφήνει πράγματα. Για τον χώρα ουσιαστικά, έτσι άμα τον βρούμε κι εμείς θα... του το πούμε, ξέρω εγώ. Οκ. Καλά, πότε προλάβει να φύγει η κόμενα. Anyway. Οπ, γεια σου. Α, εσύ απλά κάνεις πατρόλ. What the fuck? Μπορφάει εδώ πέρα μέσα. Πλάκα μας χάτσε. Fuck sake. Θα το δοκιμάσουμε άλλο αυτό άλλη μια φορά. Υπάρχει κάποια παγίδα εδώ πέρα που το ρίχνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα στο κεφάλι μου. The fuck. Ψιές. Γιατί, πώς τι άλλο το αποφεύγω αυτό, τι λες τώρα. Αρχίζει κατά κουραστικό όμως. Τι μάθαμε λοιπόν. Ότι αυτή η μπάλα πηγαίνει έρχεται. Και μάλλον αν έρθουμε εδώ πέρα θα μας βαρέσει. Ωραία. Έτσι είναι καλό να πηγαίνει, ερχόμαστε λίγο λίγο, μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε εδώ. Λίγο έξανα κατεβεί. Έξι μέσα τυπώς. Φοράς. Φάει το χεντίδια. Χεντίδια is not nice. Σπασμένος μοχλός εδώ. Θα το δω αυτό. Όχι. Υπάρχει ένα bonfire εκεί πέρα. Please. Γιατί. Δες πάνω. Συνεχίζουμε. I guess. Σοφός. Σοφός. Οπ. Γράφω εδώ. No rolling. Γιατί. Τι παίζει μπροστά μας. Γιατί no rolling. Ooh, that's why. Traps. Με ποιος μας τα μηνύματα αυτά είναι χρήσιμα. Εγώ δεν έξω ότι αυτά τις φυλακές πρέπει να είναι εδώ πέρα τριγύρω σε αυτά τα μικρά. Όχι. Θέλω να κάνω αυτό και φύγω κατευθείαν. Παίζει εδώ πέρα μέσα. Όλη κάποια παγιά πρέπει να έχει. Τι άλλο. Α, σε αυτό εδώ πρέπει να είναι. Για να δούμε. Περιμένω κάτι να ξεκινήσει και να τα κάνει όλα. Τι πάνω. Ωραία. Και υπάρχει ένα κρυμμένο μυστικό εδώ το οποίο
Κάρφος Milk Ring. Nice. Φιλιδάκι. Το οποίο νομίζω ότι... δεν θυμάμαι τι κάνει, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμουν αυτό το δαχτυλίδι για PvP. Boost Dexterity και Obscure Scrolling, rolling, ουσιαστικά, δηλαδή όποτε κάνουμε το roll θα είμαστε αόρατοι και έχουμε και ένα μικρό Boost Dexterity. Αρκετά καλό. Έχει κάτι εκεί? Μπα. Εντάξει, δεν έχει πολλά enemies εδώ. Oh shit! Χρησιμοποιούμε τις παγίδες για δικό μας σκοπό. Αυτό υπήρχε και από τον Dark Souls 1. Shit. Άμαρε. Last Death and a Shard, αυτά είναι, το χρειαζόμουν αυτό το ένα για να σηκώσω, για να κάνω τσάντα το σπαθιά στο συν 2. Cool. Και παρακτήνα να στυπάξω εδώ. Για στυπάκω. Ήδη. Και θα ήταν ο παράδεισος ενός σκύλου, πιστεύω. Υπάρχουν... γιατί πρέπει να υπάρχουν ποντίκια? Γιατί πρέπει να υπάρχει κι άλλο σπον όμως, Χριστέ μου. Σε έλα εδώ. Με πειράζει. Κακός. Μπορούμε και σένα. Πολύ κατά νέτ, μ' αρέσει. Ας πει δουλα πάνω όπως πάντα, γιατί περιμένω κάποια παγίδα εδώ πέρα τριγύρω. Τι γράφει εδώ? Overconfidence. Καλά, δεν φαίνονταν έτσι, θα πήγαινα φουλ μέσα. Αυτά είδε. Κοίτα, ναι, τα μηνύματα βοηθάνε πολύ. Εσύ πάλι. Α, και με αυτό πράγμα μπορώ να το σπάσω. Μάλλον όχι. Δεν πειράζει. Boulder. Ναι, το που είχα πάρει ότι υπάρχει αυτό. Ωραίοτατα. Βρήκαμε λοιπόν και το πρώτο bonfire. Excellent. Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα από εδώ τουλάχιστον. Θα μου χρειαστεί να κάνουμε 15.000 κύκλους. Όχι. Δεν πειράζει. Rest! Τέλεια. Σε αυτή τη βλακία κάνει συνεχώς reset, ε. Σου σκοτώνει πράγματα για μένα. Δεν με χαλάει. Ας σκοτώσω τα ποντίκια. Όπω τέλεια. Υπάρχουν και άλλα μουσιά. Not good. Τα πιθαίνουν καπάκια. Oh shit. Μεγάλο ποντίκι. Και μικρό ποντίκι. Nice. Τι να... Όχι, όχι αυτά.
Μα ανάγκασα να σταματήσω γιατί το διαβάζω αυτό, όντως. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το σκελετή με τη ρόδα που βλέπετε ήταν από τους πιο εκνευριστικούς εχθρούς στο Dark Souls 1. Hands down όμως. Είναι γρήγορη και είναι σπαστική. Γιατί? Έτσι λοιπόν μας χωνεύει μια γλίτσα. Εντάξει, είναι πιο αργή από το Dark Souls 1. Άψογο. Στάγκερ. Έλα εδώ εσύ. Ελπίζω όλο αυτό που κάνω να αξίζει εδώ πέρα κάτω. Το βρίσκω λίγο απιθανό. Πας βρε. Θα θέλω να αναρωτιέμαι βασικά. Δεν ζαλίζονται αυτοί οι πάντες που γίνανε έτσι γύρω 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 συνέχεια. Έχουμε item εδώ. Πού είναι αυτό το φως που έχετε. Έλα κάτω. Σε βλέπω και εσένα. Το μήνυμα τι λέει. Do where you are. Ναι, το είδαμε. Κάθος blood ring. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει, είναι αλήθεια. Okay. Αυτό ουσιαστικά σου λέει ότι όποτε κάνεις το ρολ θα είσαι αίτητος για λίγο παραπάνω, αλλά τρως παραπάνω damage. Και δεν είναι ότι τρως παραπάνω damage στο ρολ, τρως παραπάνω damage σε σύνολο. Αρκετά κακό. Δεν το χρησιμοποιώ. Για κανένα λόγο. Τι έχουμε εδώ. Ας πέτα πάνω. Χρυπή. Έμπερ. Μπορώ. Μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. What? Θα πιω... Θα πάρω ένα έμπερ μιας που το βρήκαμε, γιατί αυτός ο εχθρός είναι λίγο σπαστικός. Shit, the damage, dude. Αυτό δεν ήταν έξυπνο καθόλου. Πέτα πάνω λοιπόν. Τροφά. Τροφά εδώ. Καλά. Όχι! Πώς το ξανακάνω όλο αυτό. Εγώ! Λοιπόν, κατάφερα να το σκοτώσω. Πρώτον, βρήκα αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα που του αρέσει να κάνει breakdance από το βλέπω. Και κάποιος με έκανε invade μόλις τώρα. Δεν το έδειξα στο βίντεο
κυρίως γιατί έκανε τελείως γέμισε ο χώρος μου βασικά και έπρεπε να, να κάνω ένα μικρό rearrange στο χώρο μου. Oh shit, αυτός είναι περισσότερο μου φαίνεται. Ήθελε. Ήθελε. Nope. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο το backstab. Δυστυχώς πέθανα καθώς έρχομαι εδώ πέρα. Έτσι έχασα τις περισσότερες ψυχές μου. Δυστυχώς. Αλλά τι να κάνουμε. Σκώσαμε λοιπόν και το Grave Warden's Ashes. Ένα πολύ πολύ χρήσιμο item για το σύντομο μέλλον. Δεν καλά τους κυνηγίζουμε από εδώ. Γενικά. Λέω. Α, δεν ξέρει, αυτό ωραία, δεν μας χαλάει. Και σκοτώσαμε και αυτά. Υπάρχει άλλη μια διέξοδος από εδώ, λογικά από εδώ πρέπει να πάμε. Ελπίζω. Hope so. Αυτό είναι παγιδά. Ούψ, γεια σου. Καλά, καλά, καλά. Ωραία, τώρα. Μπορούμε. Δεν νομίζω να μπορούμε. Τι. Δεν μας χάλασε. Όπως είπαμε τεράστια περιοχή έτσι. Δεν ξέρω καν που πρέπει να πάω τώρα. Ξέρω ότι αυτή η γέφυρα θα είναι χρήσιμη λογικά, αλλά... Anyway. Α, από εδώ. Nice, 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 nice. Θα ξανασκοθείς. Νομίζω όχι, ε. Ένα σύμμεταρ. Nice. Σπαστικό όπλο για PvP. Και λογικά μπορούμε να ανοίξουμε τη γέφυρα εδώ. Αυτό ανοίγει ένα shortcut για το bonfire, δεν κάνω λάθος. Ναι, σχετικά. Α, ένα καβούρι, μια σκαβούρι. Εντάξει με το οποίο δεν ξέρω καν από πού έπεσε. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν... Τι άλλο έχουμε από εδώ? Μυστικό! I like. Α, ο χώρας! Όχι, τέτοια είναι η Άνδρη. Have you seen her? No. Oh yes, I've searched high and low with no... Oh, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ο χώρας δεν ξέρουμε πού είναι. Λογικά κάποια στιγμή θα τον βρούμε. Λοιπόν... Θα σταματήσουμε το επεισόδιο εδώ γιατί αρκετή θάνατη και etc. 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 Θα τα πούμε για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Έλα, έλα. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την σελίδα μας στο Facebook, το Dark Souls Hellenic Community για όλα σας τα περί Dark Souls ελληνικά και το καθεξής. Ευχαριστώ ξανά για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!